Προσληφθήκατε, δεν μας το λέτε όμως. Όλοι με ποια κριτήρια προσληφθήκατε, δεν μας το λέτε. Εμείς γιατί δεν πήγαμε εκεί. Οι δεξί γιατί δεν πηγαίναμε τότε. Όσο για τον κύριο. Όσο για τον κύριο που αυτή τη στιγμή... Και κρίνονται, σκρίνονται. Με συγχωρείτε κύριε Αδούρο, ολοκληρώστε για να το κλείσουμε το θέμα. Είναι στο Ινστιτούτο Αμυντικών. Παρακαλώ κύριε Τινόπουλε να ακούσουμε την κυρία Αδούρο και να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, βάλτε μια τελεία κύριε Αδούρο. Όσο για τον κύριο... Εφημισμός είναι αυτό. Που αυτή τη στιγμή ψεύδεται ενώπιον τώρα, κυρία Δούρου, και εσείς μην το πάτε πειράζει, πειράζει, με άλλη μεριά. Ή θα ζητήσει συγγνώμη, ή θα ζητήσει συγγνώμη. Εγώ σας θεωρώ πάντως μια κυρία της αριστεράς, παρακαλώ. Γνήσια εκπρόσωπο την κυρία της αριστεράς του Χαβιαριού. Σας το αναγνωρίζω αυτό. Για αυτά που λέει. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό σας. Κύριε Δεν εκνευρίζομαι. Μιλάω λίγο πιο δυνατά. Το προδίδει η φωνή σας. Κύριε Τινόπουλε. Γιατί ποτέ δεν μάθατε να σιωπάτε. Ανερυθρίας. Ή θα ζητήσετε συγγνώμη και θα πείτε ότι με παραπληροφόρησαν, ότι είμαι σε αυτή την ηλικία τόσα χρόνια στην πολιτική και δεν ήξερα ότι. Έξι χρόνια βουλευτή είμαι, κυρία Δούρου. Έξι χρόνια βουλευτή είμαι. Έξι χρόνια βουλευτή είμαι. Έχοντας δουλέψει 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, όταν εσείς παρεπιδημούσατε ως κρατικοδίαιτη στην αυλή του Άκη Τσοχαντζόπουλου και στο Υπουργείο Άμυνας. Εγώ έτρεχα στους πολέμους τότε και έβγαζα το ψωμί μου στον ιδιωτικό τομέα, όπως πολύ καλά ξέρει η κυρία Τσαπανίδου. Κυρία Τσαπανίδου, κυρία Δούρου. Εγώ σας έλεγα, κυρία Δούρου, καλύτερα κλείστε το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Θα παρακαλούσα πολύ και τους δύο. Να ρίξουμε λίγο τους τόνους, να απευθύνεστε με χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας τον άλλον, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βλέπει την εκπομπή η μάνα μου, μπορεί την εκπομπή να τη βλέπει ο αδερφός μου. Είναι σωστό ότι... Σίγουρα πάντως το βλέπουν οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Αττικής, κυρία Δούρου. Εκτός από τη μαμά σας και τον αδερφό σας, την βλέπουν και οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ντινόπουλε, παρακαλώ, κύριε Ντινόπουλε. Ποτέ δεν έγινα από την γενιά μου που ανήκω στην αριστερά, στο συνασπισμό και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ επαγγελματικός στέλεχος. Ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα, έχω πολλά περισσότερα χρόνια από άλλους στον ιδιωτικό τομέα και ένσημα και δούλεψα με τέβε και μπλοκάκι σε έναν θεσμό του κράτους. Ή θα βάλετε όλους τους εργαζόμενους στους φυλακή, ή θα ζητήσετε συγγνώμη ή αλλιώς τα υπόλοιπα μέσα εντός 24 ώρου. Αλλά με αυτούς τους πολιτικούς... Καλά μας απειλείτε, δεν σας κατάλαβα, κυρία Δούρου. Αν θέλετε την απάντησή μου, ασφαλώς και δεν σας ζητάω συγγνώμη και επαναλαμβάνω ότι επί έξι μήνες και την Υπουργεία Σάκη Τσοχαντζόπουλου υπηρετούσατε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως κρατικοδίαιτη. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία... Σας εύχομαι υπομονή για το υπόλοιπο της εκπομπής με το συγκεκριμένο. Πάντως η πρόσκλησή μου ισχύει να πάμε μια βόλτα μαζί στα απορριμματοφόρα να δείτε τα μνημονιακά και αντιμνημονιακά σκουπίδια. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις.